Γεια σας φίλοι μου, πήγα στο χωράφι και μάζεψα τη τσοπνίδα, την έπλυνα και την αφήνω τώρα να στραγγίξει. Σήμερα θα φτιάξουμε τσοπνιδόπιτα. Επειδή εγώ είμαι καλός στη ζύμη, θα βάλω τη γυναίκα μου να το κάνει. Για τη ζύμη χρειαζόμαστε αλεύρι, αλάτι, νεράκι, ένα ποτήρι, χλερό, λαδάκι, μαγιά και ξύδι. Τώρα θα φτιάξουμε τη ζύμη. Βάλαμε το λάδι, χλιαρό νερό, ξύδι, λίγο αλάτι, μαγιά 2 πακέτα. Το αλεύρι είναι περασμένο από σίτα. Με τσοκνίδα πάει νηστίση με φέτα, πιπέρι, καρότο και κρεμμύδι. Στο τηγάνι βάλαμε λίγο ηλιόλαδο για να ζεσταθεί. Δεν ζεστάθηκε, βάζουμε το χλερό. Το κρεμμύδι μαλάκωσε, βάζουμε τις πιπεριές. Και το καρότο. Βάζουμε και λίγο νεράκι. Το κρεμμύδι, το καρότο και το πιπέρι μαλάκωσε και τώρα θα βάλουμε την τσοπνίδα. Συμπληρώνουμε λίγο ακόμα νεράκι και κλείνουμε το καπάκι. Η τσουπίδα θα κάτσει, θα μαζέψει. Την νηστεία την κλείσαμε. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Το αλατώνουμε. Το πιπερώνουμε. Βάζουμε και νηστίσιμη φέτα.
Η φέτα είναι μαλακιά αυτή. Έπρεπε να πάρω με τη σκληρή. Φτιάχνουμε μια τσουκνιδόπιτα γεμάτη βιταμίνες. Μόνο η φέτα μας χαλά λίγο, έπρεπε να πάρουμε τη σκληρή. Όμως και αυτή θα λιώσει, δεν είναι. Το πασαλίγω με μελαδάκι. Το φούρνο το έχουμε βάλει στα 170 βαθμούς στον αέρα. Και περιμένουμε. Εφόσον μας έμεινε η ζύμη, θα φτιάξουμε ένα ακόμα χωρίς τσουχνίδα. Θα τρίψουμε την πατάτα, το καρότο και θα κόψουμε ψηλά το πιπέρι. Το καρότο το αλατώνουμε και θα το αφήσουμε να βγάλει τα ζουμιά. Κρύβουμε και την πατάτα. Βγάζουμε το ζουμί από την πατάτα. Το ίδιο θα κάνουμε και με το καρότο. Το αλατώνουμε και το πιπερώνουμε. Βάλαμε λίγο αλάτι πιπέρι και θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Από ό,τι βλέπουμε η τσουκνιδόπιτά μας είναι καλά. Λίγο το λαδώνουμε. Το πάμε στο φούρνο. Και μια χαρά. Η τσουκνιδόπιτα είναι έτοιμη. Έχει βγάλει λίγο το ζουμάκι. Δεν πειράζει. Περιμένουμε και το δεύτερο που να είναι. Βγαίνει και αυτό. Δεν βλέπεις χωρίς ζουμί. Ναι, γιατί είναι. Εδώ είχε, ναι. Είχε κρεμμύδι, έχει. Και το δεύτερο είναι έτοιμο. Αυτή είναι η τσουκνιδόπιτα, είναι στήσιμη. Είναι πολύ νόστιμη, νηστίσιμη. Οπότε σε μένα καλή όρεξη, σε εσάς καλό υπόλοιπο. Γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι. Θα έχουμε πολλά και διάφορα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αυτό είναι το δεύτερο που έχει περισσέψει η ζύμη. Και φτιάξαμε δεύτερο ρολό.